πάλι. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Έφυγε η μουσαλευριά, όλοι βλέπω. Δεν σα έχει βγει τίποτα. Έχει 67 πολλάκια. Μου δώσανε το μου στο φίλο μου και να ρασταχάκι, κοιτάξτε τον. Α, μπράβο. 20 λίτρα μουστο. Τον επεξεργάστηκα με το χώμα να τον ξαφρίσουμε, όπως μου είπανε. Μετά τον έψησα. Φυσικά πάρτε. 67 πολλάκια. Έγινε τέλεια η μουσταλευριά, παροδοσιακό γλυκό του τόπου μας αυτής της εποχής. Μ' αρέσει που... Κεράσαμε τους Τζαμαϊκανούς και όλους τους επισκέπτες. Πώς τους φάνηκε, καταλάβατε. Τους άρεσε πάρα αλήθεια. Πολύ, ναι, πάρα πολύ. Κυρία Καταρίνα, είστε αξιοθαύμαστη γιατί στηρίζετε σχεδόν μόνοι σας τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παπαγιαννάδων. Ευχαριστώ, πρέπει να στηρίζουμε τον σύλλογό μας, τον πολιτισμό μας και να μην ξεχνάμε τους Παπαγιαννάδες, τους αγαπάμε. Μπράβο. Και εσείς τους αγαπάτε και τους επισκέπτεστε όλοι, όσο μπορούμε. Ο Δήμος, οι αντιδήμαρχοι, είμαστε μπράβο. Ευχαριστημένοι. Θα τα πούμε πάλι, θα τα πούμε πάλι. Λένα! Α, γεια σας! Κοίτα την πύρα! Τι έχουμε εδώ! Είτε... Πες μας τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι θυμωτό ψωμί, με προζύμι, με... και έχουμε βάλει ξύγαλο, τιμήσαμε τα προϊόντα της Ιδίας. Σίκα, καρύδια και μέλι. Τέλειο. Είναι πάρα πολύ. Αυτό το έχω ρωτήσει για σένα. Σούπερ φουτ, έτσι. Λοιπόν, και από εδώ. Κάτσε να βγάλω λίγο βασιλικό. Μα η παρουσίαση είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Μα ήταν πιο ωραία πριν. Λοιπόν, έχουμε κάνει στάκα. Εδώ, δικιά σας στάκα. Με αυγό, στάκα με αυγά. Έχουμε βάλει σαν βάση λίγο ξύγαλο επάνω τη στάκα με τα αυγά και έχουμε πασπαλίσει και λίγο βασιλικό. Έχουμε... Και εδώ είναι τα κριτικά λουκούμια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πρώτη φορά τα βλέπω τόσο μικρά. Είναι το κλασικό λουκούμι που ανεβαίνει. Είναι τα λουκούμια της Κρήτης. Είναι τα κάνουν πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα. Yeah. Αυτά είναι, τα τρώμε σκέτα, δεν τα μελώνουμε. Α, μάλιστα. Γι' αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι το κριτικό λουκούμι. Μπράβο σου, Λένα. Μπράβο σου, Λένα. Ωραία, πριν. Πώς δοκίμασαν οι Τζαμαϊκανοί, πώς τους φάνηκε. Έχω σερβίρι και θα πάω να δω αν τους άρεσε. Ωραία. Πάμε να ρωτήσεις. Πάμε. Κάτσε να σου πάρω. Έλα. Πάρε, Ρίκο. Ναι, πάρτε. Έλα. Δεν έχω να ρωτήσω. Έλα. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν. Γεια σας, ήρθαμε. Ρώτα. Δοκιμάσατε το ψωμί με το ξύγαλο. Δοκιμάσαμε ένα φανταστικό πρωινό. Καταπληκτικά είναι όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ένα φανταστικό πρωινό, δυναμωτικό. Δυναμωτικό, ναι. Κριτικό. Κριτικό, με τοπικά προϊόντα. Και super food, όπως λέμε στο χωριό μου. Ακριβώς. Μπράβο. Και είναι όλα, δηλαδή και τα σίκα και το με. Τα σίκα είναι ένα εποχικό προϊόν. Και αυτό είπαμε ότι κάνει ξεχωριστή την κριτική κουζίνα. Είναι η απλότητα, αλλά και αυτό από ό,τι έχει νοικοκυρά στο σπίτι, έκανε συνταγές, αλλά και η εποχικότητα των προϊόντων. Αυτό άρεσε. Ωραία, τέλεια. Εντάξει. Θα να ρωτήσετε και τους άλλους. Ναι. Μουσταλευριά, δύο ποιοτήτων. Δύο, ήταν μέλο με μέλι. Με μέλι, η οποία είναι από το σύλλογο της Πρεζού και άλλη μία μουσταλευριά από τους Παπαγιαννάδες. Από τους Παπαγιαννάδες. Και οι δύο εξίσου νόστιμες και εύγευστες. Έχουν διαφορά. Έχουνε. Ναι. Ναι. Και είναι πιο βαριά, ας πούμε. Θεωρώ ότι το μέλι. Σου, που έχει το μέλι είναι λίγο πιο βαριά, πιο δυνατή. Είναι πιο δυνατή, άλλη είναι πιο ελαφριά. Επίσης πολύ ωραία θα πας να δεις την Ξυγκόπιτα. Ναι, θα πάω να τη δω. Που έκανα πολύ, είναι νομίζω το χωριό σου από εκεί. Ναι. Γεια σας! Λοιπόν, μου είπαν ότι έχετε κάνει μια πολύ ωραία Ξυγκόπιτα. Άλλαξε. Αυτή είναι η Ξυγκόπιτα. Ναι. Τι έχει η Ξυγκόπιτα. Δεν θα μας πείτε όλα τα μυστικά. Τι έχει μέσα η Ξυγκόπιτα. Είναι από το ξύχι του αρνιού. Τι έχει. Από το ξύχι του αρνιού. Δεν βάνω μελάνι, βάνω με ξύχι. Αυτό πώς το επεξεργάζεστε. Το βράζετε, το τηγανίζετε, το... Όχι. Τι. Το δύο κιμά. Και το βάλω μετά και προμαλάσω με διάφορα υλικά αυτό είναι και, με και με τα πίτα, όπως είναι οι πίτες που μπαίνουν στο φούρνο, έτσι. Ναι.
Και έχετε φτιάξει και μέλο. Το έχει φτιάξει από εδώ. Για πες, Μάρκη. Αλευριά. Ποια είναι η διαφορά από τη μουσταλευριά? Τώρα είναι το μέλι, το μουσταλευριά με μέλι. Και το η μουσταλευριά είναι με το σταφύλι. Την ξυγκόπιτα την κάναμε στα χωριά μας. Την έκανε και η θιά μου στον Κανένε και η μάνα μου έλεγε ότι κάνανε και σαν πιτάρι, όχι μόνο σαν για ταψί, στο ταψί, αλλά και σαν πιτάρι και το τηγανίζανε. Τέλος πάντων. Εντάξει, στα χωριά είπαμε να κάνουμε μία παραδοσιακή συνταγή, διότι τώρα οι γιορτάδες και όλα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα και τα ξεροτήγανα και αυτά, είπαμε να κάνουμε κάτι σπάνιο. Και το έλεγα από πέρυσι, τέλος πάντων έπεισα την Αναστασία, να είναι καλά, έπιασε και η Αναστασία και η Γεωργία από τον Τατζόρτζιο και τη φτιάξαμε. Ερίκο, είσαι σκεφτεί να καταγράψεις αυτές τις συνταγές, να τις διασώσεις? Είχα καταγράψει. Και αυτήν και πάρα πολλές, γιατί ετοιμάζω ένα βιβλίο συντιακών. Πολύ σημαντικό. Βρώσεις και πόσεις, το οποίο είναι βασικά η λαογραφία, εκτός από συνταγές, η λαογραφία της κουζίνας. Είναι πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική η λαογραφία. Στο μέλλον, δεν ξέρω. Έχουμε, επειδή είναι και η βραδιά του λαδιού, έχει φοβερή λαογραφία. Το λάδι και η ελιά. Πρώτα απ' όλα τις ελιές, ας πούμε, έχουμε ιερές ελιές, το λάδι είναι... Αιωνόβιες ελιές, ε! Εκτός από τις αιωνόβιες, γιατί ασχολούνται πολύ μόνο με τις αιωνόβιες ελιές, αλλά έχουμε ελιές που συνδέονται με θρύλους και παραδόσεις. Μπράβο σας! Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρεσού, αν και δεν έχει νέους ανθρώπους πολλούς, κάνει θαύματα. Είμαστε εμείς άμα φύγουμε μια πάρτι, γυναίκες από εκεί, τέρμα. Γι' αυτό δεν θέλουμε να φύγετε, να μείνετε πολλά χρόνια. Το χέρι μας δεν είναι να κρατηθούν και παραδώσεις από τους παλιούς. Αυτό, να τις δούνε και οι πιο νέοι να το συνεχίσουν. Μια και είναι τουλάχιστον πιο αθώα. Όλα τα υλικά και τα... Οι ξένοι δοκίμασαν την ξυγκόπιτα. Ναι, πώς τους φάνηκε? Πολύ καλή. Τους άρεσε. Ξαναγνώσανε, πήρανε. Δεν σας πρόλαβα, τα φάγατε όλα, έτσι. Τέτοιο καλό φαΐ. Λοιπόν, ντολμαδάκι... Από τη Σικιά. Μέσα. Με ριζάκι, έτσι. Ναι, με ρύζι, χωρίς σχήμα. Άμα νηστεύεις, δεν έχει σχήμα. Και φυσικά ξύγαλο, ε. Κορίτσια, τέλειο. Δοκιμάστηκε σαν κορίτσια. Μπράβο, κορίτσια. Πήραμε. Λοιπόν, εδώ τι έχετε, παρασπόροι, ε. Λοιπόν, θα μου πείτε. Πείτε μου τι έχετε ετοιμάσει. Περσιμάδια με ελαιόλαδο κυρίως. Εδώ έχει με αλάτι, είναι ρίγανη και λάδι. Είναι εδώ που έχει με λάδι, αλάτι και ελιές. Δίπλα είναι με ντομάτα, λάδι, αλάτι. Και από δίπλα είναι ξύγαλο και ντομάτες και λάδι. Εδώ έχουμε το λαδωτό. Πώς? Το λαδωτό. Λαδωτό, έτσι. Ναι. Αυτά. Μπράβο. Και ελιές, βέβαια, έτσι. Τέλεια. Και έχετε και το παραδοσιακό, έχετε το δικό σας λάδι, έτσι. Ναι, αυτό είναι από το παρασπόρι που εμφιαλώνει κάποιος χωριανός, ο Μανώλης ο Αντωνάκης. Είχα φέρει και εγώ λίγο βιολογικό αντιρόλαδο, το οποίο το έδωσα όμως στους επισκέφτες. Γενικά βγάζει καλό λάδι το παρασπόρι από ό,τι ξέρω. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό λάδι. Και έχουμε και στην περιοχή στη Ρίζα αρκετά λαιόδεντρα, ναι, τα οποία είναι άνυδρα, ναι, και κατά προτίμηση και προτιμάνε πάρα πολύ το ελαιόλαδο της περιοχής, ειδικά από άνυδρες ελιές. Βέβαια, ναι. Πάντα είναι καλύτερο. Ναι. Και κάνουμε και αρκετά άτομα βιολογική καλλιέργεια. Τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει. Εγώ έχω ένα-δύο λιόφυτα, γύρω στα 120 δέντρα, βιολογική καλλιέργεια 40 χρόνια, ίσως και περισσότερα. 40 χρόνια βιολογική καλλιέργεια. Ναι, αλλά προς το παρόν το χρησιμοποιώ για την οικογένεια και τα παιδιά. Προς το παρόν. Τώρα ο γιος μου έχει αναλάβει, ίσως. Μπράβο σας. Να το προχωρήσει. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εκεί πρέπει να οδηγηθούμε.
Ναι, οπωσδήποτε. Μπράβο. Σας πρόλαβα ή τα φάγαν όλα? Όχι, έχει ακόμα. Λίγο πράγμα, λίγο. Πολιτιστικός Σύλλογος Έξω Μουλιανών. Έχουμε εδώ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι Ξωροτηγάνο. Είναι όμως διαφορετικό. Φιωγκάκι, πώς λέγεται αυτό? Φιωγκάκι, ακριβώς. Πιο δύσκολο στην τεχνική, ε? Είναι πιο δύσκολο. Ναι. Αλλά... Λοιπόν, εδώ έχουμε... Αυτό λέγεται τηγανόψιμο. Ναι. Έχει, φαντάζομαι, μέσα μυζήθρα. Έχει μέσα μυζήθρα και νικιά και ξυνή. Όπως θέλει. Ή την... Είναι ανάμεικτη. Είναι ανάμεικτη, νικιά και ξυνή. Α, μάλιστα. Ωραία. Και βγαίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Και είναι πιο πολύ ψωμί, δεν είναι φύλλο, ας πούμε, τη ρόπιτας, ε? Αυτό είναι αλεύρι, ζυμωμένο, ναι, και τηγανίζεται. Δεν είναι από αυτά που ανεβαίνουν. Είναι, ναι, από αυτά που ανεβαίνουν. Ναι. Είναι από αυτά που ανεβαίνουν. Μπράβο. Είναι, δεν ανέβει, δεν έχει και τη γεύση. Ναι. Δεν παίρνει τη γεύση. Και εδώ το ίδιο είναι, ναι. Το ίδιο είναι. Μπράβο σας. Έχετε και πολύ καλό λάδι στα Μουλιανά, πάντα. Μπράβο σας. Μπράβο σας που πάντα φτιάχνετε ωραία πράγματα. Πολύ καλή ροκή στα Μουλιανά. Βάλτε μου μία ροκιό. Έτσι. Άμα το περάσετε, θα το δοκιμάσετε. Ευχαριστώ, στην υγεία σας. Να είστε καλά. Στην Αρακή να δεις την Αρακή, εμφύγε. Λοιπόν, εδώ είναι το... Αυτό θέλω και εγώ να δω. Το ρωτόκριτο. Εξαιρετικό παθέντερο. Εξαιρετικό. Και μυρωδιά και γεύση υπέροχη. Καλές δουλειές. Από ποια περιοχή είναι? Από το Πισκοκέφαλο. Α, πολύ ωραία. Εδώ είναι το Χαρουπόμελο, είναι? Εξίσου είναι το όνομα. Α, τι είναι? Αλκοόλ. Βλέπω, αν δεν κάνω, δεν έχετε μόνο λάδι, έχετε και άλλα πράγματα, έτσι. Ματζουράνα, ρίγανη και δίκταμο. Παραγωγή δική μας, βιολογικά. Μπράβο. Οικογενειακή επιχείρηση είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε χρόνια. Πρώτα ξεκινήσετε με το λάδι, φαντάζομαι. Σωστά, πρώτα ξεκινήσαμε με το ελαιόλαδο. Εδώ και 11 χρόνια. Παραγωγή υπήρχε από παλιά, από πάπου προς πάπου. Με τον αδελφό μου αποφασίσαμε να το συσκευάσουμε και να δώσουμε στον κόσμο το εξαιρετικό ελαιόλαδο, το στιακό. Είναι βιολογικό. Έχουμε και τη συμβατική σειρά και τη βιολογική σειρά. Μπράβο. Έχουμε πάρει πολλά βραβεία και συνεχίζουμε. Μπράβο σας. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Να είστε καλά. Και... Έχουμε και το ζύρο, έτσι. Για να ακούσουμε λοιπόν για το ζύρο. Από ζύρο σε τιαρικό. Εδώ έχουμε το βιολογικό, το πρώην συγκομιδής. Και το συμβατικό, το πρώην συγκομιδής. Πρώιμης, άρα εσείς τώρα είστε κοντά στη συγκομιδή. Νομίζω τέλος Οκτώβρη, αρχής Νοέμβρη, Ακριβώς, ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε τη συγκομιδή για το πρώιμο και στη συνέχεια για το... Συμβατικό και για το βιολογικό. Ωραία. Δοκίμασαν οι επισκέπτες το λάδι ή καθόλου? Δοκίμασαν, ναι, ναι, και οι επισκέπτες από τη Τζαμάικα και διάφοροι επισκέπτες από το Βέλγιο, από το Βίγκο. Γενικά, παίρνανε διάφοροι, ενδιαφέρονται, ναι, και δοκιμάζουν. Ευτυχώς έχουμε εξαιρετικά ελαιόλαδα, νομίζω, και όσον αφορά την ποιότητα και όσον αφορά τις συσκευασίες. Και είμαστε περήφανοι για αυτές. Έχουμε και το από τη χρυσοπηγή, εδώ. Ναι, ναι, σωστά. Πολύ ωραία.